Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και μπροστά μας βλέπουμε τα δύο μικρά αγάλματα της Κυκλαδικής τέχνης. Το ένα είναι ο Αρπιστής και το άλλο ο Αυγητής. Έχουν γίνει το 3000 π.Χ. 2800 π.Χ. και έχουν βρεθεί στην Κέρο και στην Αμοργό. Και εδώ είναι τα Κυκλαδικά εδόλια, είναι μια σειρά από εδόλια, είναι σε πολλά μουσεία και έχει και μια ολόκληρη συλλογή και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και πάλι βλέπουμε τον Αρπιστή με την άρπα και τον Αυγητή δίπλα, 3000-2800 από όπως το έχουν γίνει, και πάλι σειρά με τα Κυκλαδικά εδόλια, είναι σχηματοποιημένα, είναι οπωσδήποτε αφιέρωμα σε ιερά και για τον τρόπο που θρήσκευαν οι τότε κάτοικοι της Ελλάδος. Και αυτά τα δύο μεγάλα Κυκλαδικά εδόλια είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί με πάρα πολύ λίγες γραμμές φανερώνουν όλη την πλαστικότητα. Στην προθήκη αυτή είναι λίχνη του 3000 π.Χ., είναι κρεμαστά, και πάλι βλέπουμε αυτά τα όμορφα εδόλια τα μεγάλα, και σχηματοποιημένη είναι η μύτη, ο μεγάλος λαιμός, και έχουν βρει και κοσμήματα. Στην προθήκη αυτή είναι αυτά τα τηγανόσχημα, τα οποία πιθανόν τα χρησιμοποιούσαν και σε οικιακή χρήση αλλά και στα ιερά, και πάνω είναι ζωγραφισμένες σπήρες. Η σπήρα πάντα έχει ένα θρησκευτικό χαρακτήρα στην αρχαία Ελλάδα. Και εδώ είναι η αίθουσα με τα επιτύμβια, ένα ωραιότατο επιτύμβιο 400-370 π.Χ. 4ος αιώνας, και δείχνει τους νέους, και αυτό έχει, και αυτό το άγαλμα είναι μια κόρη η οποία βαστάει ένα λουλούδι, ταφικό άγαλμα, η κοπέλα δεν παντρεύτηκε, και δίπλα είναι και ο κούρος. Αυτά βρέθηκαν και τα δύο μαζί στην ανάβυσο της Αττικής, είναι γύρω στο 600 π.Χ. Και αυτή είναι μια όμορφη κόρη της Ακροπόλεως, οι όμορφες κόρες οι οποίες υπηρετούσαν την θεά Παλάδα Αθηνά, και υπάρχουν και στο μουσείο της Ακροπόλεως, και αυτός είναι ο Δίας ο Ποσειδώνας, 480-460 π.Χ. του γλύπτη του Κάλαμη. Και αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος αρχαϊκός αμφορέας, γύρω στο 800 π.Χ. Υπέροχη μέανδρη όλων των τύπων επάνω στον αμφορέα, ο αμφορέας είναι γύρω στα 2 μέτρα, και στο μεγάλο φούσκωμα του αμφορέα εικονίζεται με σκηνές του τροϊκού κύκλου, του τροϊκού πολέμου, ίσως είναι και η νεκρική πομπή με τον Πάτροκλο που θρηνούσε ο Αχιλλέας. Άλλο ένα ωραίο επιτύμβιο, το οποίο υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, και εδώ είναι ένα ελληνιστικό άγαλμα του θεού Ασκληπιού, το οποίο υπάρχει στην αίθουσα των Ρωμαϊκών, ο θεός Ασκληπιός, πάρα πολύ όμορφο, από την Επίδαυρο. Το άγαλμα είναι ο θεός με την βακτηρία, το φίδι είναι το σύμβολο της ιατρικής, τα πόδια του αγάλματος, ο γειτόνας, είναι πάρα πολύ όμορφος. Ο θεός Ασκληπιός ήταν ο ιός του Απόλλωνος και της Αστερίας.